Καλησπέρα σας. Είμαι ο Τάσο Ζάχος, editor in chief του Fortune Greece. Ακούτε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Workforce Talks με την Randstad και σήμερα νομίζω ότι θα αναλύσουμε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες. Αναφέρομαι στο Employer Brand, μια έρευνα την οποία η αγορά περιμένει κάθε χρόνο. Γιατί? Γιατί είναι ίσως η πιο λεπτομερής έρευνα πάνω στην εικόνα του εργοδότη, έτσι όπως, όπως γίνεται αντιληπτή από το ίδιο το κοινό. Το κύριο Γρηγόρης Αναστασιάδης, Commercial Director της Randstad Ελλάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε ξανά μαζί και τα λέμε. Σωστά, αλλά τώρα έχουμε νομίζω και την καλύτερη συγκυρία, έτσι, Γρηγόρη. Νοείται. Εγώ αυτή είναι μια έρευνα που την περιμένουμε αρκετά κάθε χρονιά και κάνουμε και αρκετέ δημοσιεύσει και στο Fortune. Θέλω να ξεκινήσει και να μου πει ποια είναι η πρώτη τριάδα. Πρώτη τριάδα είναι, στο νούμερο ένα είναι πάλι ο Παπαστράτο. Είναι για τρίτη συνεχόμενη για τρίτη χρονιά. Για χρονιά. ναι. Mm -hmm. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η σοκολατοβιομηχανία Ιων. Και στην τρίτη θέση είναι η Aegean Airlines. Ποια είναι αυτά τα βασικά στοιχεία που στοιχειοθετούν κάποιον top employer, να το πούμε έτσι, συνήθω ο ελκυστικό μισθό, το εργασιακό περιβάλλον και οι ευκαιρίε εξέλιξη είναι αυτέ που μετράνε. Έχει αλλάξει κάτι φέτο, ε, Σε γενικό πλαίσιο, θα λέγαμε όχι. Mm -hmm. Πάντα και σε όλε τι έρευνε, παγκοσμίω θα μπορούσα να πω, θα μπορούσα να πάρω το θάρρο να, να πω, ε, το μισθολογικό και οι παροχέ είναι το νούμερο ένα κριτήριο επιλογή εργοδότη. Mm -hmm. ε, το ίδιο και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα ισχύει το ίδιο πράγμα και όσον αφορά την παραμονή και όσον αφορά την επιλογή ενό νέου εργοδότη. Όσον αφορά του άλλου παράγοντε, μπορούμε να πούμε ε, πολύ σωστά έθεσε το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Ε, θα ήταν πολύ ωραία να το ορίσουμε κιόλα κάπω. Ωραία. Ε, μιλάμε για ευκαιρίε εξέλιξη. Mm -hmm. Μιλάμε για ισορροπία επαγγελματική και προσωπική ζωή, η οποία έχει αναδειχθεί ιδιαιτέρω και μετά, την, μετά την πανδημία. Ναι, και μιλάμε και για. Εργασιακή σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτό είναι και το top 5, θα μπορούσαμε να πούμε. Μια εταιρεία. Είπαμε το να δίνει καλά χρήματα είναι σημαντικό. Έτσι, Το εργασιακό περιβάλλον θεωρείται επίση σημαντικό. Πε μα, λίγο, κάποια key facts που δίνει η έρευνα με ποσοστά, για να έχουν λίγο μια εικόνα και οι ακροατέ μα. Mm -hmm. Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και τη σημαντικότητα του mm -hmm. μισθολογικού και των παροχών, δύο στου τρει εργαζόμενου θα ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν εργοδότη λόγω. Του οικονομικού πακέτου, το... το οποίο θα... Θα... θα λάβουν από τον νέο εργοδότη. Αυτό είναι νομίζω εντυπωσιακό. Ε, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει και μία συνάρτηση με, την... με... με τις συνθήκες που διαβίουμε, δηλαδή ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής. Βέβαια. και έχει και ένα αίσθημα δικαιοσύνη, αν θέλει, από την πλευρά του εργαζόμενου. Mm. Θεωρεί δίκαιο ότι πρέπει να έχει ένα υψηλότερο μισθό και λόγω των νέων συνθήκων, αλλά και λόγω του έργου που παράγει στην εταιρεία. Οπότε, όσον αφορά το μισθολογικό, το νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο το, το καλύπτουμε. Και είναι η πιο ελκυστική κλάδη τη ελληνική mm -hmm. οικονομία, όπω προκύπτει από την έρευνα. Ωραία. Ε, η πιο κλάδη, ο πιο ελκυστικό κλάδο είναι ο φαρμακευτικό. Τι σημαίνει, Σημαίνει ότι 7 και παραπάνω εργαζόμενοι στου 10 θα επιθυμούσαν να εργαστούν σε αυτόν τον κλάδο. Εντυπωσιακό. Παρότι είναι μόνο μία εταιρεία του φαρμακευτικού κλάδου μέσα στην πρώτη δεκάδα. Mm -hmm. Είναι επίση πολύ εντυπωσιακό. Φαντάζομαι έχει να κάνει και με το προσωπικό, δηλαδή. Σίγουρα. Yeah. Σίγουρα. Αλλά γενικότερα, σαν κλάδο, είναι αρκετά ελκυστικό, γιατί δίνει πολλά, πολλά από αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένω. Mm -hmm. ε, στο νούμερο 2 είναι η ενέργεια και ε, τα καύσιμα. Επίση, ανερχόμενο κλάδο πολύ. Σωστά. Και στο νούμερο 3 είναι ο τουρισμό. Σε αυτό το σημείο, ο Γρηγόρη έχει δώσει μια αναλυτική εικόνα τη έρευνα, το πρώτο πλαίσιο, όπω λέμε. Και θα έχουμε την ευκαιρία ε, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια People and Culture της Παπαστράτος και της Φίλιπ Μόρι της Ευρώπη. Ευρώπης. Καλά το είπα Μαρία, καλησπέρα. <laughs> <laughs> Καλά το είπες, το πρώτο τεστ <laughs> πέρασε με επιτυχία. Ωραία, μια γαρά. <laughs> να πούμε ότι η Μαρία είχε την ευκαιρία πραγματικά να ακούσει τη συζήτηση από την αρχή. Και θα ήθελα να μου κάνει ένα πρώτο σχόλιο για όσα έχει ακούσει μέχρι τώρα, έτσι για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ευχαρίστω, γιατί και εγώ ήμουν τόση ώρα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον Ή ήθελε να παρέμβει. Βέβαια, εννοείται. <laughs> με τη σωστή ε, με προσπάθεια, αλλά και κυρίω με ενδιαφέρον, κάθε εταιρεία μπορεί να κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, αρχικά Μαρία, τι σημαίνει αυτή η διάκριση για την παπαστράτο για τρίτη συνεχή χρονιά. Πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Και μια αναγνώριση ότι η δουλειά που κάνουμε είναι μια δουλειά η οποία αναγνωρίζεται καταρχά από τον ίδιο μα τον κόσμο γιατί θεωρούμε ότι οι άνθρωποι μα είναι οι βασικοί πρεσβευτέ και προ την κοινωνία γενικότερα και δεύτερον από την κοινωνία. Ε, έπειτα είναι μια έτσι μεγάλη δόση περηφάνεια. Κρατάμε αυτή τη φανέλα και αυτό το βραβείο εμφανώ μέσα στις, ε, ε, στα γραφεία μα και το συζητάμε πάρα πολύ και πραγματικά παίρνουμε χαρά από αυτό. Το τρίτο και το σημαντικότερο όμω είναι η αίσθηση τη ευθύνη. Όταν είσαι πρώτος και είσαι πρώτος σταθερά, δεν ακολουθείς κάτι. Πρέπει να χαράξεις μια νέα πορεία. Και αυτή η νέα πορεία θα κάνει και άλλους να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι και αυτό σου δημιουργεί πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Πώς μπορείς να πάρεις κάτι καλό και να το κάνεις ακόμα καλύτερο. Και ειδικά σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Ε, Μαρία, ανέφερε πριν και ο Γρηγόρης τον όρο «κινητικότητα». Εσεί στην Παπαστράτο το παρατηρείτε αυτό και γενικά με ποιε εταιρικέ παροχέ κρατάτε του ανθρώπου στην Παπαστράτο. Διότι το θέμα είναι να μείνει και κάποιο να δουλέψει, έτσι. Καταρχά, έχουμε ένα πάρα πολύ υγιέ ποσοστό κινητικότητα, το οποίο είναι περίπου στο 5%. Πολύ χαμηλό, θα έλεγα εγώ. <laughs> Είπα υγιέ. Πολύ χαμηλό για τα δεδομένα <laughs> τη εποχή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι όταν έρθει η ώρα ένα υπαλληλό μα, ένα άνθρωπό μα, να ζυγίσει. Την εμπειρία του μέσα στην Παπαστράτος, να έχει μια ολιστική προσέγγιση του τι του προσφέρεται και να κρίνει ότι ναι, η ζυγαριά γέρνει στα θετικά. Δεν είναι λοιπόν ένα στοιχείο αυτό που κάνουμε. Οι εταιρικέ παροχέ έχουν χτιστεί με αυτό το μοντέλο. Προσπαθούμε να δούμε συνολικά το, αυτό που λέγεται employee experience να. από την αρχή του, δηλαδή από τότε που κάποιο είναι πριν μπει στην εταιρεία. Μέχρι την πρώτη στιγμή που μπαίνει, πώ μπαίνει μέσα, πώ εντάσσεται μέσα στον οργανισμό, πώ είναι το κομμάτι yeah. ακριβώ. Mm -hmm. Μετά, πώ αμείβεται, φυσικά, πώ μεγαλώνει, πώ παίρνει περισσότερα πράγματα από τον οργανισμό, πώ εναρμονίζει τη ζωή του με, την, με τη δουλειά του. Και χρησιμοποιώ και τονίζω τον όλο εναρμονίζει, γιατί αυτή η εξισορρόπηση που έχει συνηθίσει να λέγεται για μένα μου φέρνει στο μυαλό μία τραμπάλα. Που από τη μία είναι η δουλειά μα και από την άλλη είναι η ζωή μα. Και δεν είναι έτσι. Η ζωή και η δουλειά παντρεύονται πάρα πολύ. Ζούμε όταν δουλεύουμε και πολλέ φορέ δουλεύουμε όταν ζούμε. Έτσι. Πολύ χρήσιμη παρατήρηση. Δεν ανάγκη να τα ξεχωρίζουμε. Όχι βέβαια. Έτσι, Πρέπει να συμβαδίζουν να Ακριβώς. το πούμε έτσι. Τι κάνετε στο θέμα τη εκπαίδευση, ειδικά από τη στιγμή που ο Παπαστάτο είναι σε ένα μόνιμο transformation τα τελευταία χρόνια mm -hmm. και έντονο, και γενικά πώ εφαρμόζεται αυτό που λέμε diversity and inclusion στη δική σα εταιρεία πρακτικά. Ωραία. Λοιπόν, ε, να πάρουμε την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση λοιπόν ε, ξεκίνησε, όπω είπαμε, με όλο αυτό το πρόγραμμα reskilling και upskilling το οποίο συνεχίζει, το οποίο ήταν απαραίτητο, γιατί το 2016 ξαφνικά η Παπαστράτος έπρεπε να αλλάξει να φέρει το πάνω κάτω. Mm -hmm. Από ένα παραδοσιακό εργοστάσιο καπνού γινόμαστε ένα εργοστάσιο τεχνολογία και αυτή είναι η αίσθηση που μπαίνει, κανείς, παίρνει κανεί όταν μπει μέσα στο εργοστάσιο μα. Σωστά. Η εμπορική μα διεύθυνση από B2B πήγαινε σε B2C. Πράγμα που σημαίνει καινούργια κανάλια διανομή, σε κατευθείαν επικοινωνία με τον καταναλωτή, digital. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Και το βασικό είπαμε με του ανθρώπου μα. Στήθηκε λοιπόν ένα πρόγραμμα εκπαίδευση, το οποίο έγινε και σε συνεργασία με τη Μητρική Εταιρεία. Το οποίο περνούσε έχοντα χαρτογραφήσει τι δεξιότητε που θε για κάθε ρόλο, τι ναι. πρέπει να έχει. Έχει γίνει λοιπόν αυτό το qualification matrix, όπω λέγεται η χαρτογράφηση πολύ, δεδο... πολύ έτσι δομημένα, και ακολουθείται στο πρόγραμμα εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα, η εκπαίδευση έχει συνδεθεί και με τη διαδικασία απόδοση, mm. διαχείριση τη απόδοση του προσωπικού. Λογικό. Και με φυσικά την ανατροφοδότηση. Άρα λοιπόν, μετά από τη διαδικασία απόδοση που καταλήγει στο πώ θα γίνει ακόμα καλύτερο, σε ένα developmental discussion. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό, φτάνει να καταγράφει τι εκπαιδευτικέ ανάγκε, τι οποίε μετά τι μαζεύει και δημιουργεί ένα ολιστικό training plan. Είναι, ο ένα ο προσε... ανθρώπους. είναι ένα process αυτό, Γρηγόρη, το οποίο το έχετε δει όσον αφορά την εκπαίδευση και στα δικά σας στοιχεία. Ε, ναι, είναι, πρέπει να είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο το training process έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον, στον εργαζόμενο όντω να αναβαθμίζει τις δεξιότητες του και να αναπτύσσεται μέσα από αυτό έτσι ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά και σε δεύτερο χρόνο να μπορεί να αναπτυχθεί σε προσωπικό επίπεδο, είτε για ένα νέο ρόλο στην εταιρεία, mm -hmm. είτε ε, γιατί χρειάζεται αυτή η ανάπτυξη σε προσωπικό επίπεδο. Η συζήτηση πάει πολύ καλά. Θέλω όμω να βάλω λίγο και το κοινό. Έχει θέσει κάποιε ερωτήσει σε ένα poll που έχουμε κάνει. Ε, και εδώ θέλω και από του δύο, όποιο θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, ε, feel free που λέμε. Ε, λοιπόν, αρχικά Μαρία, ρωτάει ο κόσμο σε ποιε αξίε είναι βασισμένο το μοντέλο ηγεσία στην Παπαστάτη. Mm -hmm. Οι αξίε μα είναι πολύ συγκεκριμένε. Η βάση μα είναι η ειλικρίνεια, ο σεβασμό και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική σε όλε τι πολιτικέ και τι πρακτικέ μα. Και όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για τη διαχείριση τη δουλειά μα στην Παπαστράτο, για το leadership model, αυτό βασίζεται πάλι σε τρει βασικέ αρχέ. Που είναι η έμφαση στον πελάτη, ε, μετά είναι ο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, κοιτώντα δηλαδή στο μέλλον και στο τι έρχεται. Και το τρίτο είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων μα. Είπε πριν ότι έχετε και χαμηλή κινητικότητα. Πώ ανταμείβεται όμω το λόγιαλτ του προσωπικού σα, Ρωτάει και... ο κόσμο. Ε, εκεί λοιπόν θα είμαι λίγο πιο πώς να το πω τώρα, ε, ριζοσπαστική, θα το πω. Να, Δεν είσαι. θεωρώ ότι το loyalty ανταμείβεται. Το loyalty είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που είπαμε. Mm -hmm. Είναι όπω κρίνει την οποιαδήποτε σχέση τη ζωή σου, ακόμα και το γάμο σου. Όταν είσαι καλά. Μένει στο γάμο. Δεν έχω παντρευτεί ακόμα. Το λέω για να τα πω εγώ. Είσαι καλά λοιπόν και μένει μέσα σε αυτό το γάμο, μένει μέσα σε αυτή τη σχέση. Ακριβώ με τον ίδιο. Είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε το Logialty που το βλέπουμε με ένα 5% μόνο attrition rate, για μα είναι η, η επιβεβαίωση ότι όλο αυτό το πράγμα δουλεύει σωστά για τον κόσμο. Μας. Εσύ, ω επικεφαλή σε αυτό το κομμάτι, στο ανθρώπινο δυναμικό, τι θα ήθελε και παραπάνω να κάνει καλά, να αλλάξει δηλαδή. Και όταν υπάρχουν αστοχίε, παρεμβαίνει, πώ το χειρίζεσαι αυτό το θέμα, Γιατί το ρωτάει επίση και αυτό ο κόσμο. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, όταν μια εταιρεία τρέχει γρήγορα και αναπτύσσεται, είναι πιθανό να κάνει και λάθη. Τα λάθη, νομίζω, είναι στην, ειδικά στην ελληνική κουλτούρα, mm -hmm. έχουν λίγο μεγαλοποιηθεί θα κάνω ένα λάθο, τι σημαίνει αυτό. Και φυσικά δεν μιλάω για critical mistakes, για λάθη τα οποία μπορούν να έχουν επιρροή στον άνθρωπο ή στον καταναλωτή, αλλά μιλάω για οργανωτικά πράγματα. Κάτι γίνεται. Ωραία. Σε εμά λοιπόν υπάρχει μια ψυχραιμία σε όλο αυτό. Κάνουμε λάθη, τα φτιάχνουμε μαζί με του ανθρώπου. Προχωράμε, βλέπουμε τι δουλεύει. Αυτό που φροντίσαμε να κάνουμε από την αρχή, από τότε που στήσαμε και το, όλο το οικοσύστημα του ICOS, ήταν να έχουμε την, μια γρήγορη αντίδραση στο λάθο, να το αναγνωρίζουμε. Αχ, παιδιά, αυτό δεν δουλεύει, είναι λάθο. Και επίση μια γρήγορη αντίδραση στο πώ θα το κάνουμε να δουλέψει καλύτερα. Όλοι μαζί, συνολικά.